Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Βάζουμε το βούτυρο να λιώσει. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το μέλι και αφήνουμε το μείγμα να βράσει. Όταν αρχίσουν να δημιουργούνται φουσκάρες, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Βάζουμε τη σόδα και ανακατεύουμε να φρύσει. Αρωματίζουμε με κανέλα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι να γίνει η ζύμη. Σκεπάζουμε τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνουμε τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο. Αν θέλουμε, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και στην κατάψυξη. Ανοίγουμε τη ζύμη σε λεπτό φύλλο. Σχεδιάζουμε σε χαρτόνι το σπιτάκι, το τοποθετούμε πάνω στη ζύμη και κόβουμε. Στο άρθρο θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα σχεδιάσετε το σπιτάκι. Σχέδια για σπιτάκια μπορούμε να βρούμε και στο ίντερνετ. Βάζουμε τα μπισκότα σε αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά. Χτυπάμε 2 ασπράδια αυγών με 500 γραμμάρια άχνη ζάχαρη να γίνουν γλάσο. Εάν δεν θέλουμε να έχει ομό αυγό, χρησιμοποιούμε γλάσο του εμπορίου. Όταν τα μπισκότα κρυώσουν, κόβουμε τυχόν ατέλειες. Και με τη βοήθεια του γλάσου ενώνουμε τα κομμάτια. Εάν θέλουμε, διακοσμούμε με πουράκια και γλάσο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο και επιλέξτε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του καναλιού.